καλημέρα και από μένα. Υπάρχει εφιάτων σε όλα τα είδη, είτε λέγεται μοσχάρι, χοιρινό ή αρνοκάτσικο. Περιμένουμε τόνωση της αγοράς μεσοβδόμαδα και πιστεύω η αγορά θα δουλέψει έστω και με τις δύσκολες συνθήκες αυτές που διανύουμε τώρα. Μάλιστα. Οι καταναλωτές πιο πολύ στρέφονται τώρα προς το χοιρινό, έτσι. Βεβαίως, ναι. Παραδοσιακά και μόνο στο χοιρινό τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές? Την υγιεινή. Την υγιεινή, τις σφραγίδες και γενικά την υφή και την όψη του κρέατος. Μάλιστα. Να πούμε κάτι άλλο, κύριε Καρέτσο. Ο νομός Γρεβενών είναι ένας νομός κτηνοτροφικός, έτσι, και βλέπουμε να μην υπάρχουν σφαγεία. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι λιπνιμητρόφοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται να μετακομίζουν για τα σφάγια τους στα Γιάννηνα, Άργος, Δεσκάτη. Έχουμε από τις 20 Αυγούστου έχουν κλείσει τα σφαγεία και πηγαίνουμε σε όμορους νόμους, σφάζουμε, όπως είναι Άργος Οριστικό, Κοζάνη, Δεσκάτη και Γιάννηνα. Όλο αυτό όμως έχει μια τελεπορία και ένα κόστος μεταφοράς, το οποίο όμως δεν το έχουμε μετακυλήσει στην τιμή πώληση του καταναλωτή, τα απορροφήσαμε εμείς. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ακούσουμε τις ευχές και λιποπιστεύουμε και ελπίζουμε ο νομός Γρεβενών να έχει ντόπια κρέατα και ό,τι αυτό είναι για τους ανθρώπους, έτσι. Συμφωνώ. Καλές γιορτές, με υγεία και ηρεμία.